Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης ξεκινάει η λειτουργία τον Ιούλιο του 2012. Είναι full προετοιμασία αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή. Είναι full προετοιμασία αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή. Και οι τραπεζίτες και οι γραφειοκράτες. Full προετοιμασία να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2012. Οι πρώτοι επιλαχόντες βεβαίως που θα γευτούν τι σημαίνει το νέο Νταχάο στην Ευρώπη, δεν το ονομάζω εγώ, η Financial Times το έχει ονομάσει Νταχάο. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι οι Έλληνες. Εξού και το ότι ο κύριος της Deutsche Bank, ο διευθύνων σύμβουλος, ο Φίτσελ, όταν ήρθε τώρα το Σάββατο, το Σάββατο μας πέρασε, στην Ελλάδα είχαν δηλώσεις, η Ελλάδα είναι failing state, δηλαδή είναι αποτυχημένο, διαλυμένο κράτος. Δηλαδή δεν μπορεί να αναταχθεί, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, άρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το κράτος και τι εννοεί. Απλά να σας πω για όσους δεν γνωρίζουν, το failing state είναι ο όρος που εισήγαγαν οι Αμερικανοί στις αρχές της δεκαετίας του 90, χαρακτηρίζοντας τα κράτη που οφείλουν να παρέμβουν οι ισχυροί της Δύσης για να αποκαταστήσουν την ένωμη τάξη στρατιωτικά και πολιτικά ως failing state. Δηλαδή όπως είναι η Σομαλία, όπως είναι η Νιγηρία, όπως είναι η Λιβερία, τέτοιες καταστάσεις. Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται κατάλογος failing state, όπου το Υπουργείο Εξωτερικών των Νέων Πολιτειών και το Πεντάγωνο θεωρεί ως πρώτη απειλή εναντίον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Οπότε προετοιμάζουν σε όλα αυτά τα failing state. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στρατιωτική επέμβαση είτε του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, είτε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά προετοιμάζουν το έδαφος να εξαρτήσουν και εμάς. Και εμάς από τα τελευταία δημοσίευματα στο γερμανικό τύπο βγαίνουν διάφοροι διεθνείς αναλυτές ή πρόγοντες Γερμανοί και μας λένε εφόσον είναι failing state να πάρουμε έγκριση από το Eurogroup, δηλαδή από τη Σύνοδο Κορυφής, και να στείλουμε στρατό και πολιτικό προσωπικό να αναλάβουμε εμείς οι κυβέρνηση της χώρας, γιατί δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό εκεί που μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα σημαίνουν μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια υποδηλώνει πρόθεση. Το τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχει ασφάλιστος παράγοντας. Το τι θέλουν οι Έλληνες να κάνουν. Έτσι. Και ελπίζω να μην είμαστε τόσο υποτελείς που υποτέλει αν έχει περάσει το DNA του ελληνικού λαού και να δεχτούμε τις καταστάσεις. Τουλάχιστον να μην φτάσουμε τις καταστάσεις.